και μαζί μας στο Χατζη Αλέξη. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Μεγάλο το σκορ, 7-0. Θέλω να μου πεις πώς το είδες με τα δικά σου μάτια. Νομίζω ότι το μεγάλο σκορ δεν αντικατοπτρίζει το αγώνα. Αντικατοπτρίζει την έμβαση του αγώνα. Γιατί η Τραπεζόνα είναι καλή ομάδα και ποιοτική και γυμνασμένη πολύ. Το ευτύχημα ήταν ότι προηγηθήκαμε 2-0 στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα νομίζω ήταν πιο εύκολο για μας και ακόμα πιο εύκολο έγινε όταν έγινε η αποβολή του τερματοφύλακα. Από εκεί πέρα και εμείς βγάλαμε γρήγορα 4 παίχτες, βάλαμε πιο μικρούς να δούμε κάποια πράγματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και όχι ως την έκταση του σκορ. Όχι το σκορ, το είπες και μόνος από τον τερματοφύλακα μόλις βγήκε. Από την κυκλοφορία, από τη μαχητικότητα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα Τετάρτη με τον ύφεστο για κύπελο. Κυνηγάμε και τους δύο στόχους. Τι να πω, καλή πορεία στην ομάδα της Τραπετσόνας πριν απ' όλα. Χατζηλέξη, έχεις τραυματισμούς, έχεις ελλείψεις, σου λείπουν κάποια παιδιά. Έχουμε ελλείψεις, έχουμε τον Παυλάκη και τον Παπακελίο. Α, να πούμε και Σιδερένιος γιατί έκανε χιαστούς. Είναι χιαστούς από το παιχνίδι με την Αφιάλη. Θα αργήσει, ο Παυλάκης ειδικά θα αργήσει να επανέλθει. Ο Παπαγγελής την άλλη εβδομάδα θα επανέλθει αυτός. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλές λύσεις. Έχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και μεγάλους και μικρούς. Και η δουλειά νομίζω ότι που κάνουμε βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο έτσι που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Στις ακαδημίες είναι το μάτι σου, υπάρχουν παιδιά που μπορούν να αξιοποιηθούν και να παίξουν στο αντρικό. Στις ακαδημίες. Γιατί ξέρω ότι έχει πολύ καλές ακαδημίες. Γίνεται μια καλή δουλειά, ναι. Έχουμε και την ομάδα Β. Ναι, που παίζει. Παίζει αύριο το πρωί στο ΣΕΦ. Κάποια στιγμή θα στείλουμε και κάποια παιδιά από εδώ που δεν θα έχουν χρόνο συμμετοχής να πάνε να βοηθήσουν εκεί πέρα, γιατί να μένουν χωρίς αγώνες. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό αντικατοπτρίζει και την εικόνα της ομάδας. Πολύ ωραία. Δώσε και μια ευχή στους φιλάθλους. Εντάξει, εγώ σε όλους τους φιλάθλους του Πειραιά, υγεία να υπάρχει, να έχουμε καλά παιχνίδια, να τα χαιρόμαστε πάνω απ' όλα και να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Αυτό το κυριότερο. Σε ευχαριστούμε, Χατζη Αλέξη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Στον Πατήκο, πραγματικά σήμερα φάνηκε ότι θα ήταν δύσκολο το παιχνίδι στην αρχή. Αλλά ένα σκορ πολύ μεγάλο. Θέλω να μου πεις πώς το είδες και σε τι στάδιο βρίσκεστε περισσότερο. Ας ξεκινήσουμε με το παιχνίδι. Πώς το είδες το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα το παιχνίδι το σημερινό ήταν δύσκολο. Το τελικό σκορ νομίζω αντικατοπτρίζει την προσπάθεια που κάνανε οι συμπαίκτες μου και εγώ και όλο το team. Ναι. Είμαστε διαβασμένοι πάνω στο παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι στις οδηγίες που μας δόθηκαν από τον προπονητή μας. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά δείξανε πάθος, δείξανε διάθεση, δείξανε αυτό που πρέπει να δείξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλω να σε ρωτήσω και εσένα ατομικά, έχεις μπει, έχεις πατήσει καλά ή έχεις ακόμα κι άλλο να δώσεις για την καινούργια χρονιά. Στο θέμα προετοιμασίας μιλάω. Είσαι στα πατήματά σου, βρίσκεσαι. Όχι, εντάξει, εγώ πάντα έτοιμος είμαι. Κοιτάζω κάθε παιχνίδι να το χαίρομαι. Κάθε μέρα που βρίσκομαι στο γήπεδο είναι λίγα ακόμα τα χρόνια που θα αγωνιστώ. Και κοιτάζω μέρα και στην προπόνηση ακόμα να το χαίρομαι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά και όχι αυτό σκοπό το αποτέλεσμα. Πόσο πολύ ζυγίζει, Πατήκο, να μείνει ακόμα. Εντάξει, ξέρουμε όσο είμαστε υγιείς. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, 35 στα 36 είμαι. Έχεις ακόμα μπροστά σου, έχεις αρκετά χρόνια. Όσο υπάρχει ακόμα κίνητρο και διάθεση και θέληση να υπάρχει και μου αρέσει να αγωνίζομαι, θα αγωνίζομαι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά πας όπου υπάρχει κλίμα. Θέλω να μου πεις εδώ πώς είναι το κλίμα, που αν δεν βρίσκεις καλό συνήθως δεν στέκεσαι. Εντάξει, στην ηλικία που είσαι σίγουρα η καθημερινότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες σε σχέση με πέρυσι. Κρατήθηκε ένας κορμός, αλλά έχουν έρθει καινούργια παιδιά. Αυτό που επικρατεί στην ομάδα είναι αρκετά καλό το κλίμα, γιατί σε όλες τις ομάδες λένε ότι έχουμε καλό κλίμα. Εντάξει, νομίζω για νέα ομάδα που είμαστε, υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα. Όλα τα παιδιά είμαστε αγαπημένοι νομίζω μεταξύ μας και όταν θα πάει η ομάδα καλά και ατομικά ανεβαίνουν και οι μετοχές του κάθε παίχτη. Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Κοιτάζουμε να είμαστε μια οικογένεια όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν γίνεται πάντα να είναι το τέλειο, αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά. Η διοίκηση είναι κοντά. Η διοίκηση είναι κοντά, νομίζω. Στις μέρες, στην εποχή που ζούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε. Οι άνθρωποι κάνουν μεγάλες προσπάθειες. Ο κύριος Γκούμας και ο κύριος Σκανδάλης είναι κοντά στην ομάδα. Καθημερινά, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, νομίζω ότι λύνεται άμεσα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ασχολούμαστε με το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει θέμα οικονομικής φύσης. Πού αφιερώνεις αυτή την νίκη τη σημερινή? Εντάξει, νίκη αφιερωμένη εδώ μεταξύ μας είναι το θέμα να περνάμε καλά. Γιατί κάθε 90 λεπτά
είναι η διάθεση που θα δείξεις για μια εβδομάδα. Αν κερδίσεις και είναι για μια εβδομάδα, είναι όλα καλά. Έχεις διάθεση να προπονηθείς, να περάσεις καλά, να κάνεις την πλάκα σου με τους συμπαίκτες σου. Γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι και η καθημερινότητα που αυτό σε κρατάει να σε καλούσε στην καθημερινότητα και να δουλεύεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας και τον Παναγιώτη τον Παπα-Νικολάου, αυτό που παρατήρησα. Στο κέντρο οχτάρι, όργωσες που λέμε, κάνεις πολλά χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, το οχτάρι, δεν ήσουν. Ναι, ναι, ναι. Έπαιξες πάρα πολύ καλά, εμένα μ' άρεσε, ήσουν από τους καλούς παίκτες. Θέλω να μου πεις πόσο είναι το σημερινό παιχνίδι και άμα περίμενες την τραπετσόνα έτσι τόσο δυνατή, μέχρι να ανοίξετε το σκορ τα δύο γκολ που ήταν να μπουν στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, περιμέναμε μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη, είχαμε δουλέψει όλη τη εβδομάδα πάνω σε αυτό το πλάνο που θα αντιμετωπίσαμε. Ξέραμε ότι θα μας περιμένουν στο δικό τους μισό, οπότε ξέραμε ότι μέχρι να μπει το πρώτο γκολ ή μέχρι να ανοίξουμε το σκορ θα δυσκολευτούμε αρκετά. Γι' αυτό θέλαμε υπομονή, να κυκλοφορήσουμε γρήγορα την μπάλα και με σωστές πάσες να φτάσουμε να ανοίξουμε την άμυνά τους. Το καλό είναι ότι είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα με πολύ καλές προπονήσεις, χωρίς ρεπό, σε αυτό το πλάνο και γι' αυτό πιστεύω ότι καταφέραμε γρήγορα το πρώτο γκολ. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Εγώ είμαι 2,5-3 χρόνια στην ομάδα. Είσαι 3 χρόνια από την ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, από πού ήρθες? Από τα Σπάτα. Από τον ΑΕΤ των Σπάτων. Και μετά έμεινες εδώ, ε? Έμεινα εδώ, ναι, από την ΓΑΜΑ Εθνική και μετά. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 26. Είσαι 26, άρα έχεις βιογραφικό από ομάδες. Ναι, και στο Φωστήρα πιο παλιά. Α, έχεις παίξει σε ομάδες ΓΑΜΑ Εθνική, να το πω έτσι. Το κλίμα εδώ, βρήκες περιβάλλον? Γιατί αν μου λες τώρα ότι έχεις έρθει από τόσο μακριά, μένεις και στον Πειραιά ή μένεις σε άλλη περιοχή? Στο κέντρο μένω, της Αθήνας εγώ. Στην Αθήνα. Ναι, το κλίμα εδώ είναι πολύ. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πολύ όμορφο. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και μεταξύ της διοίκησης και του προπονητή και των παικτών. Και το ότι έχουμε μείνει κάποια παιδιά κάποια χρόνια παραπάνω εδώ που έχουμε παραστάσεις. Θεωρώ ότι είναι, το λέει είναι αυτό. Είναι η χημεία. Για να είσαι 3 χρόνια, ναι, εδώ, πάνω απ' όντως περνάς καλά. Προσπαθούν εδώ και η διοίκηση και ο προπονητής προσπαθεί να μας έχει οργανωμένους, να είμαστε ευχαριστημένοι, μας τα παρέχουν όλα, τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων. Ναι. Επομένως και εμείς θα δίνουμε όλα ώστε να διατηρούμε αυτή την καλή κατάσταση. Έχετε κάνει έτσι παρέα, βγαίνετε με καφεδάκια με φίλους από την ομάδα? Το έχετε δείτε αυτό ή λόγω δουλειάς δεν προλαβαίνετε? Όποιος προλαβαίνει, πίνει το ένα καφέ πριν το παιχνίδι, ναι, σίγουρα. Ωραία. Και κάποιες φορές και κάποια τραπέζια μετά από προπονήσεις, ναι, καθημερινές. Η διοίκηση είναι κοντά σου? Βεβαίως, αυτό είπα και πριν. Ναι. Η διοίκηση είναι κοντά, προσπαθεί όσο μπορεί και αυτό το δείχνει και το αγωνιστικό κομμάτι. Επειδή εγώ έχασα την μπάλα, δεν ξέρω, ναι, πήγαν 7 γκολ. Αλλά θέλω να μου πεις αν έβαλες ένα γκολ, έβαλες και γκολ. Έβαλα ένα γκολ. Έβαλε το τελευταίο, το 7ο. Ναι, ωραία. Οπότε έκανε μια αφιέρωση που αφιερώνεις τον γκολ σου. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να αφιερώσω όχι τον γκολ μου, την νίκη θα ήθελα να αφιερώσω στον τραυματία τον Παυλάκη, ο οποίος χειρουργήθηκε. Να το πούμε και σιδερένιο. Σιδερένιο, περαστικά χειρουργήθηκε στον προστιχιαστό. Ένα δύσκολο τραυματισμό, θα μείνει καιρό εκτός γηπέδων, οπότε του αφιερώνουμε και αυτή τη νίκη. Παυλάκη, έχεις την αγάπη μας. Έτσι. Φιλιά.